7-8-7-8-7.gr και μαζί μας είναι η Ερυφή Λιγούργου, η ζωγράφος και δασκάλα ζωγραφικής, που θα κάνουμε μαζί λοιπόν μια ενδιαφέρουσα κουβεντούλα και να την γνωρίσουμε και σαν άνθρωπο, αλλά και σε, να μπούμε λίγο στην καλλιτεχνική της έτσι, γωνία και στην καλλιτεχνική της πλευρά σαν άνθρωπο. Καταρχήν καλησπέρα, Ερυφή. Καλησπέρα, Δέσποινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ με την τιμή που με φιλοξενείς στην εκπομπή σου. Χαρά δικιά μας είναι, γιατί είσαι ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο πλάσμα και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά όσο σε γνωρίζω. Είσαι λοιπόν ζωγράφος και δασκάλος ζωγραφικής. Ναι. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό, με τη ζωγραφική? Κατάλαβες να έχεις κλείσει, κατάλαβες το ταλέντο σου? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι από μωρό όταν ήμουνα να κάθομαι και να παρατηρώ ώρες ατελείωτες τη μητέρα μου να διδάσκει ζωγραφική στα υπόλοιπα παιδάκια. Και η αλήθεια είναι πως πάντα ζήλευα, γιατί ποτέ δεν είχε χρόνο να δείξει σε μένα. Και έτσι το είχα πάντα παράπονο, πάντα ήμουν σε μία άκρη και απλά παρατηρούσα. Αν η μητέρα σου, καταρχήν και για όλους όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι είναι ζωγράφος και αυτή, έχετε τη σχολή El Greco στην Αλεξάνδρεια εδώ πέρα και κάνετε και κάποια μαθήματα σε κάποια χωριά, σε κάποιες έτσι... Σε κάποιους συλλόγους, σε κάποιους συλλόγους, εκτός Αλεξάνδρειας. Στο Πλατή και στην Μελίκη. Πάρα πολύ ωραία, θα τα πούμε εκεί, θα σε πάω και εκεί. Εάν η μητέρα σου λοιπόν δεν ήταν ζωγράφος, εσύ και είχες όμως εσύ την ίδια κλίση και το ίδιο ταλέντο, θα ακολουθούσες αυτόν τον κλάδο? Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση συνδέεται άμεσα με το πόσο κοντά βρίσκονται οι γονείς σου στην εφηβική ηλικία. Γιατί στην ουσία παίζουν μεγάλο ρόλο στο τι θα ακολουθήσεις. Πιστεύω πως ναι, γιατί γενικά οι γονείς μου από μικρή με πίστευαν σε μένα και με στήριζαν σε κάθε τι που ήθελα. Νομίζω πως δεν θα μου έφεραν αντίρρηση, αλλά ήταν δικιά μου καθαρά η επιλογή το να ακολουθήσω αυτό που έκανε και η μητέρα μου. Έκανες κάποιες σπουδές? Ναι, έχω πάει σε φροντιστήριο ειδικό για προετοιμασία καλών τεχνών 3 χρόνια και τελείωσα και γραφιστική και 3D animation, που στην ουσία είναι η ψηφιακή εικόνα. Είναι η τέχνη μέσα από τους υπολογιστές. Η ζωγραφική είναι το χόμπι σου ή είναι η δουλειά σου που θα σου εξασφαλίσει την άνεση, την οικονομική ευχέρεια? Κοίταξε, θεωρώ πως είμαι πάρα πολύ. Είμαι από τα τυχερά παιδιά που ενώ κάνω το χόμπι μου και στην πραγματικότητα είναι αυτό που αγαπώ και θέλω να κάνω, μου εξασφαλίζει και το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, και πιστεύω επίσης ότι όταν κάνεις αυτό που αγαπάς με περισσότερη όρεξη, πάντα αυτό βγαίνει προς τα έξω και μπορείς να εξελιχθείς και να πετύχεις. Σίγουρα, είναι έτσι μία απάντηση που αποκρυπτογραφεί, να το πω έτσι, και το πώς το βλέπεις εσύ το πράγμα και το βλέπεις και σαν χόμπι και σαν δουλειά, και αυτό είναι και το ωραίο. Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε και θα σε πάω σε ένα τραγουδάκι που ξέρω ότι σ' αρέσει. Από Νίκο Βέρτη θα το ακούσουμε, Ερωτευμένος. Πάμε εδώ να το ακούσουμε και η Ερυφή Λιγούργου θα συνεχίσει να είναι στην παρέα μας.